Αποστολών σωτηρία, σέλης 139, κεφάλαιο λάμδα 30, περί αφροσύνης εκείνων όπου ποθούσε πρωτεία και ότι ο κόσμος αμνημονεύει τους φίλους και τους εχθρούς του, μνημονεύει τους και τους εχθρούς του μνημονεύει με τεγκομείων. Απόλετο το μνημόσυνο αυτού με τείχου, λέγει ο προφήτης, δηλαδή εχάθη ενθύμηση του φιλιδών και σαρκικού ανθρώπου με το κτύπο της κοσμικής ματαιότητας. Μην αρέγεσαι κενόδοξε να ανέβεις εις αξίαν μεγάλη και στην ανάβαση είναι κίνδυνος. Εγνωρίσαμε πολλούς μεγάλους και ισχυρούς, των οποίων η μνήμη δεν μένει έως τη σήμερα. Διατί λοιπόν κοπιάσεις μάτιν και βασανίζεσαι να ορίζεις άλλους και να έχεις πρωτίων και μεγαλείων εις τάφτων τον κόσμο, τάχα εις την αυτήν αξία και βαθμών υψηλών, αφού επιποθείς να ανέβεις, δεν ήσαν άλλοι πρωτήτερα, των οποίων ο κόσμος δεν ενθυμάται ούτε όπως όσο νοιάζεται, στο χάσου ποταπών τέλος είχαν αυτοί, και το όμοιον έχεις να πάθεις κι εσύ, ότι δεν άλλαξε ο κόσμος την παλαιάν του συνήθεια. Ενώ ήσαν με ποιον τρόπο να ανέβησαν και πώς κατέβησαν, και ότι ήσαν όσο ήταν μεγάλη η ύψωση, τόσο και αθλία και ταπεινή η κατάπτωση. Και καταπίπτουση τώρα εις τους τάφους τους εκείνοι, τους οποίους αυτοί ζώντες εκαταφρονούσαν και δεν εδέχονται να τους πλησιάσουν τα σώματά τους, και τα σώματά τους έγιναν στάχτη, καθώς και εσύ μεθαύριον γίνεσαι. Δια τούτο δεν πρέπει να βλέπεις τα παρόντα αλλά τα μέλλοντα να στοχάσεις. Μην ψηφάς την τιμή όπου δίδει ο κόσμος στο πρόσχερον ταύτην ζωή, αλλά πρόβλεπε και μελέτα με γνώση εκείνο που μέλει να σου συνέβη όταν παρέλθει η βραχυτάκη τη ζωή αυτή. Και αν κάμνεις έτσι, θέλεις περάσει των βίων ακύματων ευχαριστημένος εις το είναι και στάσιν όπου ευρίσκεσαι. Πρόσεχε νουνεχώς να μη σε πλανέσει ο λογισμός και πιστέψεις ότι δουλεύεις κάλλιον του δεσπότη εις υψηλών βαθμών και αξίωμα, πάρε εις ποταπών και ταπεινών όπου ευρίσκεσαι, διατί με τη αυτά ψεύδι και μάταια απατά ο πονηρός δαίμον τους απλουστέρους ανθρώπους και επιποθούσε απροφάση του αγαθού να λάβουν ηγεμονίας, επισκοπάς και άλλα πρωτεία για να κάνουν τάχα καλοσύνη και κυβέρνουσον εισοδού σωτηρίας το πίμνιον θεάριστα να δώσουν συνολοημοσύνα στις φτωχούς και άλλας διαφόρους ευεργεσίας. Αμή αυτοί όλοι οι αεροβατείς και οι παρήφανοι λογισμοί είναι ψευδείς και απάτη του δαίμονος, ότι οι τιμέ μετετράπησαν μετατρέπουν συνήθι, καθώς το λέγουν οι Λατίνοι «homus mutant mores», και τυφλώνουσι τους ανθρώπους, καθώς το έπαθεν ο άθλιος αρχιερεύς που θέλετε να ακούσει παρεμπρός. Οι μεγάλοι δεν ορίζουν του λόγου τους, και οι παρεστώτες έχουν μεγαλύτερα χρέη από τους άλλους, αλλά εάν στο παρόν, όπου είσαι ελεύθερος και κύριος του λόγου σου, δεν τελειώνεις εκείνα τα λίγα ωφελήματα όπου είσαι χρεός της, πώς να πληρώσεις τα μεγάλα με ελευθερία ο λιγότερη. Το μικρό φορτίο δεν δίνας και το μεγάλο πώς να σηκώσεις, αν είναι και πάσα μικρά έννοια και λογισμός, φτάνει να σε εξηχήσει στην προσευχή και στι λοιπάς εργασίες του πνεύματος, πώς μπορείς να δεηθείς του Θεού όταν είσαι περικυκλούμενος από τόσους λογισμούς και φροντίδες, ώστις δεν είναι δούλος καλός, ούτε καλός αυθέντης δεν γίνεται, ή τις δεν κάνει υποταχτικός ενάρετος, δεν γίνεται προεστός θεάρεστος. Ότι στα λεπορίας του κόσμου εις πόσιν ανέδιαν και ανεσχυντίαν κατήντησεν σήμερα να δίδωσιν οι πνευματικοί χιλιάδες γρόσια να αγοράσουν ηγουμενία, μητροπόλεις και άλλα πρωτεία παρόμοια, ότι ανίας και αφροσύνης σας, τι αγοράζετε άγνωστη την αιώνιον κόλαση, δίδετε τόσα φλουργία να λάβετε φέρουσαν δόξαν, ρέουσαν δόξαν και τιμήν πρόσκαιρον, έπειτα να έχετε μεταθάνατο την πέδευση και ατιμίαν αιώνιον. Τους περασμένους χρόνους δεν ήθελαν πως όσοι φιλόχριστοι εκείνοι πατέρες να λάβουν κανένα αξίωμα θεληματικός, αλλά τους εψήφιζαν βιαίως αφού τους ήθελαν γνωρίζει πως ήσαν άξιοι, και πολλοί πάλιν θερμότεροι προς την ευλάβεια και ταπείνωση έκοπταν ένα μέλος ή οφθαλμών ή μύτη ή αυτιά ή άλλο μέρος για να μην τους δώσουν αξίωμα, και εσείς πληρώνετε άθλοι να σας κάνουν ηγουμένους εις τα τρανά μοναστήρια και αρχιερείς εις επαρχίες πλουσίες για την υπερηφάνεια και φιλαργυρία σας. Την ψυχή σας δεν είστε άξιοι να κυβερνήσετε να σωθεί, και τόσα άλλα κρεμάτε από μόνο σας.
δια τας οποίας έχετε να δώσετε λόγο εν τη φοβερά εκείνη η μέρα της εξετάσεως. Ταύτα σας λέγω αγαπητοί, ουχίδια ισχύνην ημών, η κατάκριση μη γέννητο, αλλά παθών τη σωτηρία ημών, και πάψατε παρακαλώ σας δι' αγάπη Χριστού, μην αγοράζετε τη ζημία σας, μήτε βάλετε μεσίτας εις την αυθεντία να λάβετε κανένα αξίωμα, και ας κάνουν είτε γίνεται χωρίς λεφτά όταν δεν πάει κανείς να δέεται. Ό,τι και αυτό το πατριαρχικό αξίωμα χωρίς λεφτά το έδιναν πρωτύτερο. Μάλιστα ήκουσα από κάποιον γέροντα ότι στην αρχή όπου επήραν οι μουσουλμάνοι το Βυζάντιο έδιδε τόσα φλουργία ο βρασιλιές χάρισμα για να ευρίσκεται στην πόλη να αρχιεπίσκοπος να συνάζονται οι χριστιανοί να κατοικούσει να έχει διάφορον. Και μετά καιρόν όταν συνερίζονται οι αρχιερείς και έβαναν μεσίτας τι να το πάρει, έκοψε ο βασιλεύς το δώρον εκείνο όπου έδιδε. Και τώρα κατήτησε η εκκλησία μας στη αυτήν ταλαιπωρία και πληρώνει τόσα φορτία λεφτά της εξωτέρης όταν ψηφίσουν πατριάρχη, και τούτο όλον είναι αιτία η δική μας και πτέξιμον. Φρόντιξε λοιπόν αδελφέ μου να είσαι φίλος Θεού, αγάπα την τη συνειδήσεως καθαρότητα, αφιερώσου ολοτελώς το Κυρίο και αυτό σε υψώνει, εάν είναι θέλημά του να γνωρίσει ότι είναι δια όφελος ψυχή σου, ή δε και δεν επιτύχει του υποθεμένου, έχει υπομονή και ευχαρίστηση το Θεό, ώστε γνωρίζοντας ως καρδιογνώση και προγνώστον τα μέλλοντα, ότι είναι διακόλασή σου, δεν σου το έδωκε. Ως κάμνει ο φιλόπες πατήρ, όταν του ζητά ο άγνωστος ζιός ένα ζήτημα του τες την μάχηρα ή τύπος τες άλλο που του δίδει ζημίαν, αφού το λάβει η ισχύρας του και δι' αυτό δεν του το δίνει να μην πληγωθεί. Ας είσαι λοιπόν ταπεινός, να μην εννοιάζεσαι ούτε να ποθήσεις τα ονείρατα των προσκαίρων τιμών ή να μην δι' αυτόν πληγωθείς ανιάτρευτα. Έως σου ήταν μικρός ο Σαούλ και ταπεινός ενώπιον του Θεού ήταν Άγιος. Αμή αφού έλαβε το βασίλειο έγινε κακός, περίσσα και περήφανος. Έως σου ήταν ο Δαβίδ πτωχός και διωγμένος, φυλάγεται ο μέγας φίλος Θεού με τον οποίο πολλάκι σε σύντυχεν. Αμή ευθύς ως έλαβε την αξία να έπτεσε βαρέωση στον Θεό και παρανόμησε. Ομοίως ο Σολομώνου Υιός αυτού γεννόμενος υπό του Θεού μέγασε στον πλούτον και τη σοφία, ευγήκε τόσον από τη γνώση του όπου προσκύνησε ανέστητα είδωλα. Μην ποθήσει λοιπόν τόσα αυτά πρωτεία και αξιώματα όπου φθήρουσε η ήθη Χριστά και ετούσιν όμοια σφάλματα ότι οι μεγάλοι άνθρωποι θέλουν παιδευτεί πολύ μεγάλος. Δυνατοί γαρ λέγουν δυνατός εταστήσονται κατά εξής. Τα δέντρα όσα είναι εις τόπους υψηλούς πεφυτευμένα ταχαίως συντρίβει και δαπανά ο άνεμος. Δια τούτο να μην ωραίγεσαι τόπων υψηλών διότι είναι ολισθηρώστε και πολυκίνδυνος. Τα μεγάλα ψάρια μένουν έσωθεν εις τα δίχτυα και τα μικρά ευγαίνουν από τα στρίπας. Εις τους πολέμους έχουν συνήθεια να παίρνουν εχμαλώτους τους δυνατούς και πλουσίους, τους δε αχαμνούς και πένιτας αφήνουν εις ελευθερίαν. Φεύγε λοιπόν του κόσμου τα μεγαλεία να μην πέσει στην παγίδα του δαίμονος. Στο χάος τι τέλος έδωσαν οι μεγάλοι και ας είσαι ευχαριστημένος στη μικρότητα και ευτέλειάν σου. Μην επιποθήσεις αξίαν όπου εις ολίγων προέρχεται παρέρχεται, διότι δεν είναι κανένα μεγαλείο ούτε αξίωμα όπου να μην ταπεινωθεί και να πέσει ως το σήμερα. Όταν κόπτει τον αυτόν τον σύτον ο θεριστής, καλά να είναι μερικά στάχια των άλλων τρανύτερα, όμως αφού είναι ούτως και εις την παιδιάδα ταύτην του κόσμου, εάν είναι ο εις από τον άλλον τρανύτερος εις πλούτον ή αξιότητα, αλλά όταν μας θερήσει με φοβερόν δρεπάνι ο θάνατος, μένομεν ίσια άπαντες, και αν ανοίξεις τον τάφον, δεν γνωρίζεις τον πλούσιον από το φτωχό, ουδέ τον ταπεινόν από το μέγατο και υπερήφανο, ούτε είναι ποσούς διαφορά από τους υψηλωτάτους βασιλείς έως τους ταπεινόφρονους. Ταπεινοφρονεμένους πένιτας. Γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι εξελθών από τον αόν εις άγγελος είπε μεγαλοφόνος προς εκείνον που εκάθητο εις την Εφέλη. Λάβε το δρέπανον θέριζε ότι ο κόσμος του θέρους ερήμωσεν. Ο καιρός του θέρους εσήμωσεν. Αύριο λοιπόν μας θερίζει ο θάνατος και έχομεν να ενταφιαστούμεν
εις την γην την μητέρα μας. Δια τούτο είναι ματαιώτης της αγνωσίας μας να αποθούμε εις την γην μεγάλα αξιώματα που μας προξένησαν τη αυτήν ατιμίαν και καταφρόνηση. Ταπεινώσου λοιπόν ο άνθρωπος, όσο δύνασε και ευχαρίστατο σωτήρι Θεό, και ούτω και αυτό δούλευε, εάν θέλεις να τιμηθείς αιώνια και να μείνει το μνημόσυνο σου ανεξάλληπτον πάντοτε. Αμή ο κόσμος έχει συνήθεια να λησμονά τους φίλους του και τους εχθρούς του να μνημονεύει πάντοτε. Και αν ποθείς να σε τιμά ο κόσμος και να σου ενθυμάται, καταφρόνησε τον. Του τες τιμήσεων αυτού τα στιμάς και δόξας φεύγουν εις την ησυχία να τιμηθείς πάντοτε, καθώς έκαναν οι όσοι οι ασκητέ, όπου για να μισήσουν την πρόσχερον δόξαν και πλούτων ωραίοντα, τους ενθυμάται ο κόσμος τώρα και τους τιμά και πανηγυρίζει τους. Είπε μου φιλόδοξε, πόσον ετιμήθη ο Παύλος ο Θηβαίος, ο πρώτος ερημίτης, διατί απαρνήθη την δόξα του κόσμου και έκαμε σε ένα ερημοσπήλαιο 90 χρόνου ζώντας μόνο με νερό και φινίκια. Ο Αβάς Μάρκος της Τράκης, όπου έκαμε στο Ξερονήσι 40 χρόνους, 50 χρόνους, και έτρωγε χόρτα και έπινε είδωρ θαλάσσιον. Ο Ιωάς αφού βαστρέψει Ινδίας, αφού αφήκε το σάφτα στη μας και απήλθε στην έρημο Άβατον και ασκήτευε με το Βαρλάμ 35 χρόνους με νερό και χορτάρια. Ο Αλέξιος όπου έκαμε χρόνους 17 εις το πατρόν προάβλην πτωχός και αγνώριστος από τον δούλον αυτού υβριζόμενος, βλέπον τον πατέρα και τη μητέρα και την ομόζυγον, χωρίς να ομολογήσει τι ήταν ή μη μόνον μετά την κοίμηση, πόσην τιμήν έχουν εις όλο τον κόσμο όσοι αυτόν κατεφρόνησαν και εμίσησαν, Όσπερο Μέγας Ευθύνιος, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Σάββας, ο Αγιασμένος, ο Άγιος Ονούφριος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πέτρος και ο Άγιος Αθανάσιος οι εν το άθο, και οι επίλοιποι ασκητέ, όχι μόνο άνδρες αλλά και τρυφερέ κορασίδες ονομαστές και, και ανώνυμες, όπου απαρνήθησαν τον κόσμο και σαρκικήν η διπάθεια. Τι να ενθυμάται η περίφημος Ρώμη και μεγαλόδοξος, τι να εγκομιάζει χαρμονικός και πανηγυρίζει τάχα τους περιφήμους βασιλείς και κλαμπρωτά τους ανδριωμένους στρατηγούς και άλλους μεγάλους και πλουσίους ανθρώπους, όπου εις αυτήν ανθίσασιν, ουχή, αλλά κανέναν έναν ψαρά ευτελή καταφρονεμένων και γυμνών και πτωχών ανυπόδειτων, δηλαδή των Απόστολων Πέτρων, όσοι καταφρόνησε τον κόσμο και εκείνον ο κόσμος, τότε δεν τον εψήφα ποσός. Ο βασιλεύς, οι αρχιερείς, οι γεμόνες, οι έρχοντες ευλαβούντο και προσκυνούσιν όσους εμίσησαν και καταφρόνησαν τα πλούτη και τα στιμάς, εις τας οποίας αυτοί οι μεγάλοι και κοσμικοί αυθεντάδες έζησαν και απέθαναν τόσον, όπου αψευδέστατα φαίνεται πως περισσότερον τιμώνται από τον κόσμο και μνημονεύονται όσοι αυτόν κατεφρόνησαν και εμίσησαν, παρά εκείνους όπου τον επόθησαν και τον εδούλευσαν. Όσους ο κόσμος εμίσησε, ο Θεός ηγάπησε και τίμησε, και κάνει το μνημόσυνον αυτόν εις τον κόσμο περίφημο. Κατάλαβε λοιπόν και γνώρισαν ότι όσον οι ευλαβείς και ενάρετοι φεύγουν τον κόσμο, τόσον αυτούς δοξάζει ο Θεός, και όταν ευρίσκονται εις άβατον τόπον και αφανέρωτον μισούντες πάσαν δόξα ανθρώπινα δια την ψυχή τους αγωνιζόμενοι, τότε ο Θεός στέλνει κήρυκας και δημοσιεύει στον κόσμο όλη τη δόξα τους. Εάν ήθελε δουλεύσει του κόσμου η Ιωσία Μαρία όλη τη ζωή, όσπερ τους πρώτους χρόνους της ηλικίας ήταν αστοχημένον το όνομά της ολότελα. Αμή γιατί απερνήθη τον κόσμο και τον εμίσησε, και έκαμε 47 χρόνους εις την έρημον τρεφωμένη με νερόν και χορτάρια, εφανέρωσε ο Κύριος εις πάντα τον κόσμο τη δόξα αυτής και την εφημούσει τόσον, όπου εκέρδισε περισσότερον φεύγουσα παρά όπου ήθελε να αποκτήσει ζητούσα δόξαν του κόσμου και ματαιότητα. Ω της αγνωσίας ημών της πλανωμένη, πώς πλανόμαστεν οι άφρονες και ποθώντες και τιμάς και ζητούντες μεγαλεία καταφρονούμασταν, και αυτά τα πράγματα όπου κρατούμεν εμείς δεν φυλάξαμε μας αφανίζουν και θαρούντες να κερδίσουμε ζημιώθημεν. Τι θέλουμε νουν πρωτεία και ζητούμε τιμάς, βλέποντες ότι όσοι ήσαν μικροί και καταφρονημένοι τιμούνται σήμερα το σούτε και μεγαλύνονται. Όσον ζητούμε να μας ενθυμούνται οι άνθρωποι, τόσον αυτοί μας αμνημονεύουν. Τι νας δεν ετοιμάται τόσον ούτε δοξάζεται όσον εκείνος όπου φεύγει την δόξα και μισεί την τιμή. Κανείς δεν είναι πλουσιότερος από εκείνον όστις στην παινία ευχαριστά και δοξάζει τον Κύριο.
Κανείς δεν μεγαλύνεται τόσο όσο είναι εκείνος που ταπεινεί του λόγου και κατά Θεόν ευτελίζεται. Ταπεινώνεται του λόγου του και κατά Θεόν ευτελίζεται. Είπε μου φιλόκος με πόσο γραμματισμένοι φιλόσοφοι, ανδριωμένοι στρατιώτες και βασιλείς πλουσιότατοι ήταν στον κόσμο και τώρα βρίσκονται ολίγοι στάχτη και κόκαλα. Πού είναι ο πλούτος ή η υπερηφάνεια και δεν έμεινε τούτον καμία ενθύμηση. Παρήλθον οσοί σκιά και οσοί όνειρον υφανίστησαν. Πόσους ανθρώπους μεγάλους και πλουσίους εγνωρίσαμε, με τους οποίους πολλάκινες εφήγαμε και εχάριμεν εφρενόμενοι και τώρα ευρίσκονται εις πάσας πόδας ημών ενταφιασμένοι. Απέθαναν όλοι τους, ούτε πλέον προς ημάς επιστρέφουν, αλλά εμείς πηγαίνουμε εις ολίγων καιρό να τους εύρουμε. Ω πόσον που αρέρχονται τάχει στα όλα του κόσμου τούτα τα πράγματα και δε μένει καμία ενθύμηση ότι όλα φθήρει ο παντοδύναμος καιρός και τρέπειτα μένεις ο Θεός ήτα άτρεπτος και αναλύωτος, όπου ποτέ δεν αλλάσει ούτε παρέρχεται, αμή τα επίλοιπα όλα τάχει διαλύονται και ένας από τον άλλον γνωρίζομαι αύριο να μας φάγουν οι σκόλικες, να γίνομαι στάχτη και χώμα της γης από την οποία επλάστημε και τούτο δια τούτο μεγάλη μας εφροσύνη θα πάθουμε τούτου του κόσμου τα πράγματα ώσπερ να είχαν την αστερεότητα και ασφάλεια. Άνοιξαν τους οσφαλμούς σου φιλόκοσμε, μη ζητάς προς καιρούς τιμάς καπνούς και ονείρατα και ταύτα πάντα είναι φθαρτά γεμάτα και ταχύ αφανίζονται, αλλά τάφησον πόθησον την αγάπη και φιλία του Θεού την αή πάντοτε διαμένουσα και αν αυτήν αποκτήσεις θέλεις στέκει το μνημόν συνών σου.